Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Σπίτια καίγονται, οικισμοί και μοναστήρια εκενώνονται. Παρθένο δάσος γίνεται στάχτη από τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε χθες το βράδυ στον Σχήνο Λουτρακίου. Η κατάσταση είναι ακόμα πολύ δύσκολη, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν αγώνα δρόμου να σβήσουν τις φλόγες, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής, τις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση των ανέμων στην περιοχή. Δύο συνάδελφοι από το Στάρο, ο Βαγγέλης Γκούμας και ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, βρίσκονται στο πύρινο μέτωπο. Θα δούμε το ρεπορτάζ και θα συνδεθούμε αμέσως μετά μαζί τους. Οι πρώτες φλόγες ξεπήδησαν μέσα από το δάσος στο Σχήνο Κορινθίας λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Μέσα σε λίγα λεπτά, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, οι φλόγες άρχισαν να καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους σε μια ακτίνα 4 χιλιόμετρων. Άρη, μην πας πολύ κοντά από εκεί, έχει κολόνα. Έχει μπάρα από εκεί, έχει μπάρα. Έλα. Οι κάτοικοι που έβλεπαν τις φλόγες να περνάνε μέσα από τα σπίτια τους τα εγκατέλειψαν με τη βοήθεια της αστυνομίας. Να προσέχει ο κόσμος το μαγνητή και όποιος μπορεί να βοηθήσει σε ανθρώπους κινδυνεύουν και να μας ενημερώνει και εμάς. Πάτε τα αυτοκίνητα όλα και πηγαίνετε προς πίσια. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τώρα μέσα στο σκοτάδι και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν καταστραφήκαν τελείως τα σπίτια ή μόνο περίπου. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκενώθηκαν οι οικισμοί Σχήνος, Αγία Σωτήρα, Βαμβακές, Μαυρολίμνη, Μάζη και Παρασκευά, καθώς και δύο ιερεσμονές του Αγίου Ιωάννη και της Αγίας Παρασκευής. Αυτή την ώρα, όπως βλέπετε, έχει φουντώσει το μέτωπο. Βρισκόμαστε έξω από το χωριό Μάζη. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους πυροσβέστες που δίνουν μάχη με τις φλόγες. Παναγιά μου να ξημερώσει να έρθουν τα αεροπλάνα. Αλλά ευτυχώς να είναι καλά οι πυροσβεστικοί, 7 αεροπλάνα, 2-7 πυροσβέστες. Δεν περιγράφεται αυτό που ζήσαμε. Να βλέπεις την αστυνομία απ' έξω να φωνάζει και να κορνάρει, φυγέται γιατί έρχεται φωτιά. Πανικοποιηθήκαμε. Τι να κάνουμε. Μέχρι να ξημερώσει, το πύρινο μέτωπο πέρασε τα γεράνια όρη και κατευθύνθηκε προς το Αλέπο χώρι. Με το πρώτο φως της ημέρας, στη μάχη από αέρος ρίχτηκαν 17 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και 250 πυροσβέστες με 85 οχήματα. Και ο Βαγγέλης Γκούμας και ο Γιάννης Σωτηρόπουλος βρίσκονται στο χωριό Μάζη, το οποίο έχει κυκλώσει κυριολεκτικά η φωτιά. Βαγγέλη, ξεκινώ από σένα. Βλέπω τις φλόγες πολύ κοντά σου. Βλέπετε λοιπόν, ακριβώς είμαστε στην είσοδο στο χωριό Μάζη. Βλέπετε τις φλόγες οι οποίες έχουν πιάσει στην αριστερή πλευρά του δρόμου. Πριν από λίγο η φλόγα είχε φτάσει περίπου στα 6 με 7 μέτρα. Αυτό γίνεται συνέχεια. Τα μέτωπα ανοίγουν σε διάφορες πλευρές, δηλαδή δεν υπάρχει μια σταθερή εστία, να μπορούσαμε να πούμε έτσι. Εκτινάστε τα κουκουνάρια και βάζουν φωτιά ακριβώς απέναντι και από την άλλη πλευρά. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ στο χωριό μαζί με τον Γιάννη Κουμπανάκη, ξαφνικά και την ώρα που πλησιάζαμε στο δρόμο έπεσαν μπροστά μας κολόνες της ΔΕΗ, κατευθυνόμενοι προς το χωριό Σχήνο. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν εμείς αναγκαστήκαμε να σταματήσουμε και να γυρίσουμε πάλι πίσω προς το χωριό. Είδαμε εκεί πέρα λοιπόν ήρθαν και πυροσβεστικά οχήματα τα οποία έκατσαν περιμετρικά του χωριού προκειμένου λοιπόν να μην πιάσει φωτιά, να μην κινδυνέψουν και άλλα σπίτια και κάτοικοι. Είδαμε καμένα σπίτια, 2 ή 3 αν δεν κάνω λάθος, τα οποία όταν μπήκαμε μέσα τα φτάσαμε εκεί μπροστά, ακόμη συνέχισαν να καίγονται. Είδαμε τρομοκρατημένους ανθρώπους, είδαμε πυροσβέστες οι οποίοι δίνουν το καλύτερο σε αυτό προκειμένου να μην εξαπλωθεί φωτιά σε μεγαλύτερο σημείο. Εδώ λοιπόν είναι πολύ αποπληκτική η ατμόσφαιρα. Αυτό που πρέπει να σας πούμε ακόμη είναι ότι τα δέντρα καίγονται με αποτέλεσμα να κόβονται, να πέφτουν πάνω στα καλώδια της ΔΕΗ και στη συνέχεια να... Βαγγέλη, το πρωί είχαμε μια καλύτερη εικόνα ότι είχε ελεγχθεί τουλάχιστον σε ένα μεγάλο του μέρος το πυρηνό μέτωπο. Βλέπω όμως ότι τώρα αναζωπηρώθηκαν αυτό... οι άνεμοι, ενισχύθηκαν και είναι η ίδια και χειρότερη κατάσταση. Η ίδια και χειρότερα, γιατί είναι αυτό που σου είπα, Κάτια, ότι ξαφνικά ο άνεμος δυναμώνει με αποτέλεσμα λοιπόν να γίνεται μια πύρινη κόλαση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Δείτε λοιπόν αυτήν εδώ, τη βλέπετε το δέντρο εδώ στο βάθος, το οποίο έχει καεί σε λίγα λεπτά, ίσως και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το δέντρο θα κοπεί, θα πέσει πάνω στα σύρματα και για μια ακόμη φορά θα κλείσει ο δρόμος. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ. Βαγγέλη, όταν είχαμε νομίζαμε ότι είχε βελτιωθεί, είδα 3 εγώ. Τρία καμένα σπίτια. Μας έστειλαν και μήνυμα στο 112 την ώρα που είμαστε στο ρεπορτάζ και έλεγε να προσέχουμε και να απομακρυνθούμε από τις συγκεκριμένες περιοχές. Στη συνέχεια λοιπόν και εμείς προσπαθήσαμε να προφυλαχτούμε, όπως άλλωστε και οι πυροσβέστες σε κάποια σημεία,
στο χωριό Μάζι, δηλαδή στο εσωτερικό του χωριού. Δείτε λοιπόν κάποια, δες αυτήν εδώ την εικόνα, το βλέπεις το δέντρο, είναι έτοιμο το, να κοπεί. Στη συνέχεια θα προσγειωθεί πάνω στα ηλεκτροφόρα καλώδια και για μια ακόμη φορά θα κλείσει ο δρόμος. Γι' αυτό, αυτή λοιπόν, είναι η κατάσταση, Βαγγέλη, που Γούμα, επικράτει. Σε αποδεσμεύω συνέχεια. Για να απομακρυνθείς και εσύ από την περιοχή, ακριβώς γιατί αυτό το δέντρο το βλέπουμε όλοι σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Θα πάω στο Γιάννη Σωτηρόπουλο. Γιάννη, νέοι οικισμοί εκενώνονται αυτή την ώρα. Αυτό το μήνυμα που μας έλεγε ο Βαγγέλης Γκούμας το στέλνουν για να φύγουν οι κάτοικοι και να πάνε προς τα Μέγαρα. Έτσι ακριβώς. Η φωτιά λοιπόν, σύμφωνα με την πυροσβεστική, όπως βλέπετε, όπως σας δείχνουμε σε απευθεία σύνδεση, ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο, το οποίο βγάζει ένα τεράστιο καπνό, όπως βλέπετε. Το τεράστιο αυτό πύρινο μέτωπο κινείται προς Χάνη, Δερβαίνη και Πευκενέα. Γι' αυτό λοιπόν η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έστειλε επίγον ενσήμα και ηχητικό και γραπτό SMS και καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή αυτή, στο Χάνη, Δερβαίνη και στην Άνω και Κάτω Πευκενέα, να απομακρυνθούν, να πάνε προς τα Μέγαρα, όπως λέει το μήνυμα. Καθώς πρέπει να σας πω, πνέουν ισχυροί δυτικοί άνεμοι που φτάνουν έως και τα 5 μποφόρ και τοπικά έχουμε ισχυρές ρηπές, γι' αυτό και έχουν δυσχεράνει σημαντικά το έργο των εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή την ώρα και περιοδικά στην περιοχή πετούν 8 Καναντέρ με 9 Πετζετέλ και ένα ελικόπτερο Σινούκ, ενώ μάχοι από το έδαφος δίνουν και γύρω στους 200 πυροσβέστες. Όπως είπαμε λοιπόν, εκκοινώνονται αυτή την ώρα οι δύο αυτές περιοχές, Χάνη, Δερβαίνη και Πευκενέα, καθώς αυτό το τεράστιο μέτωπο κινείται προς τις περιοχές αυτές. Και όλη η Αθήνα, Γιάννη, έχει καλυφθεί από σύννεφο καπνού και η μυρωδιά πραγματικά ακόμα είναι και απίστευτο. Εδώ είναι αποπνικτική, μέχρι τις Κυκλάδες φτάνει. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο συναδέλφους. Θα επιστρέψουμε φυσικά οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί, που μακάρι να μην χρειαστεί σε αυτή την περίπτωση.